αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 826. Είναι από το βιβλίο του προφήτου Αβακούμ, κεφάλαιο σελίδα 826, βιβλίων Αβακούμ, κεφάλαιο 1. Βιβλίων Αβακούμ, κεφάλαιο 1, και θα διαβάσουμε έως το 2 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 826, Αβακούμ ο προφήτης, κεφάλαιο 1 έως β 5, έως 2, 5. Η όραση στην οποία είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Έως πότε, Κύριε, θέλω κράζει και δεν θέλεις εισακούει, θέλω βοά προσέ αδικία και δεν θέλεις σώζει, γιατί με κάμνεις να βλέπω ανομία και να θεωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία εμπροσθέν μου, και υπάρχουσιν διεγείροντες έριδα και φιλονικία. Δια τούτο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίση τελεία. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιον, δια τούτο εξέρχεται κρίση διεστραμμένη. Είδετε μεταξύ των εθνών και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος. Διότι εγώ θέλω πράξη έργων εν τες ημέρες σας, το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει, εάν τις διηγηθεί αυτό. Διότι δου εγώ εξεγείρω τους Χαλδαίους, το έθνος των πικρών και ορμητικών, το οποίο θέλει διέλθει το πλάτος του τόπου για να κληρονομήσει κατοικία σου χία αυτού. Είναι φοβερή και τρομερή η κρίση αυτών και η εξουσία αυτών θέλει προέρχεστε εξ αυτών. Και η ύπη αυτών είναι ταχύτερη παρδάλεων και οξύτερη λύκων της εσπέρας. Η ύπη αυτών θέλουσι διαχυθεί και η ύπη αυτών θέλουσι ηλθεί από μακρόθεν. Θέλουσι πετάξει ως αετός πέβδον εις βρόσιν. Πάντες θέλουσι ηλθεί επί αρπαγή. Η όψη των προσώπων αυτών είναι ως ο ανατολικός άνεμος και θέλουσι συνάξει τους εχμαλώτους ως άνεμ. Και θέλουσι περιπέζει τους βασιλείς και οι άρχοντες θέλουσιν είστε παίγνιον εις αυτούς. Θέλουσιν εμπέζει πάνω χείρωμα, διότι θέλουσι επισορεύσει χώμα και θέλουσι κυριεύσει αυτό. Τότε το πνεύμα αυτού θέλει αλλοιωθεί και θέλει υπερβεί πανόριον και θέλει ασεβεί, αποδίδων την ισχύν αυτού ταύτινη στον Θεόν αυτού. Δεν είσαι εσύ από αιώνος, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιος μου? Δεν θέλω με να ποθάνει. Συ, Κύριε, διέταξε αυτούς διακρίσιν και εσύ ισχυρέ κατέστησες αυτούς εις παιδεία νημών. Οι οφθαλμοί σου είναι καθαρότεροι παρά ώστε να βλέπεις τα πονηρά και δεν δύνασαι να επιβλέπεις την ανομία. Διατί επιβλέπεις στους παρανόμους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει τον δικαιότερον αυτού και κάνεις τους ανθρώπους ως τους ηχθείας της θαλάσσης ως τα ερπετά τα μη έχοντα άρχοντα εφεαυτών. Ανασύρωση πάντας δια του αγκίστρου, έλκουσιν αυτούς εις το δείκνιον αυτού, αυτών, και συνάγουσι αυτούς εις την σαγήνην αυτών, δια τούτο εφραίνονται και χαίρουσι. Δια τούτο θυσιάζουσι εις το δείκνιον αυτών και καίουσι θυμίαμα εις την σαγήνην αυτών, διότι δι' αυτών η μερίς αυτών είναι παχία και το φαγητόν αυτών εκλεκτών. Μη δια τούτο θέλουσι πάντοτε εκκενώνει το δίκτυον αυτών και δεν θέλουσι φίδεστε φωνεύοντες πάντοτε τα έθνη. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπεν, γράψον την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Διότι η όραση μένει εις των ορισμένων καιρών, αλλά εις το τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδίνει. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία είναι αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας του ίνου, ανήρα λαζών, ουδέ ησυχάζει. Ως της πλατείνει την ψυχήν αυτού ως άδης και ως θάνατος και δεν χορταίνει. Αλλά συνάγει σε αυτόν πάντα τα έθνη και συλλαμβάνει σε αυτόν πάντα στους λαούς. Αμήν. Αβακούμ, άνθρωπος του Θεού, προφήτης του Θεού, προφητεύει γύρω στο 626, αρχίζει να προφητεύει το 626 π.Χ. και μέσα σε 20 χρόνια κατεβαίνει πια ο Ναβουχοδονόσορ να καταστρέψει το λαό Ισραήλ, τους Ισραηλίτες,
σταλμένος από τον ίδιο το Θεό, σταλμένος από τον Κύριο όλων των δυνάμεων, οδηγημένος από τον Κύριο όλων των δυνάμεων για κρίση και για παιδεία του λαού Ισραήλ, γιατί μέσα στην απόλυτη ειδωλολατρία που έχει πέσει πια ο λαός Ισραήλ, τα πράγματα οδηγούνε το λαό Ισραήλ στο να διακοπεί και να καταστραφεί ολοκληρωτικά το έργο του Θεού, πράγμα το οποίο ο Θεός δεν θέλει καθόλου και με κανέναν τρόπο δεν θα αφήσει να γίνει. Γι' αυτό και θα επέμβει δυναμικά, όπως είπαμε, προς κρίση αλλά και προς παιδεία του λαού Ισραήλ. Ο Αβακούμ λοιπόν βλέπει και παρατηρεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Ένα περιβάλλον αδικίας, αμαρτίας, ειδωλολατρίας, ένα περιβάλλον που δεν έχει καμία σχέση με το λαό του Θεού, με το Θεό του λαού του Ισραήλ, με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και προσεύχεται, άλλωστε το όνομά του είναι συνεχής προσευχή. Γι' αυτό και προσεύχεται λέγοντας: «Κύριε, κάνε κάτι τέλος πάντων, έως πότε εγώ θα ζω μέσα σε αμαρτία, μέσα σε ειδωλολατρία και σε αποστασία, κάνε κάτι τέλος πάντων». Και η προσευχή του είναι έντονη, συνεχής, γι' αυτό και ο Θεός θα απαντήσει εξάπαντος αυτόν. Αλλά απαντάει με απρόσμενο τρόπο, λέγοντας: «Εγώ θα πράξω εν τες ημέρες σας», εν τες ημέρες αυτές, και μάλιστα στην πράξη μετά από λίγα χρόνια, από 15-20 χρόνια, «εγώ θα πράξω έργο μέγα, το οποίο δεν θα πιστεύατε και αν κάποιος σας το περιέγραφε τώρα». Και εξηγεί, γιατί αυτό το χαρακτηριστικό έχει ο Θεός, να απαντάει και να διερμηνεύει το θέλημά του και το λόγο του ο Θεός στους ανθρώπους που πραγματικά με επιμέλεια εξητούν το πρόσωπο του Κυρίου, τη φωνή του Θεού και την ενέργεια και τις ενέργειες του Θεού. Η απάντησή του λοιπόν είναι ότι θα κάνω έργο μεγάλο, το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε εσείς, και το εξηγεί. Θα κατεβάσω λαό εκ του βορρά, τους Χαλδαίους, θα κατεβάσω το βασιλιά των Αυγοδονόσορα, ο οποίος θα καταστρέψει το λαό Ισραήλ. Θα είναι μάλιστα τόσο σκληρή και τόσο μεγάλο κακό θα γίνει, που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Σε αυτή την απόκριση του Θεού ο Αβακούμ εκπλήτεται και εκφράζει τώρα τους φόβους του και τα παράπονά του. «Δεν είσαι εσύ, Κύριε, από αιώνος ο Άγιος του λαού Ισραήλ, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής, ο Προστάτης και ο Υπερασπιστής? Δεν είναι καλόν να αποθάνομεν. Σύ, Κύριε, διέταξες να έρθουν αυτοί, δια την κρίση και δια την παιδεία. Όμως εγώ γνωρίζω ότι η οφθαλμή σου είναι καθαρότερη παρά να βλέπεις πονηρά, και δεν μπορείς να επιβλέπεις την ανομία. Δια τι, Κύριε, αποβλέπεις στους παράνομους Χαλδαίους, στους σκληρούς και τους ασεβείς και καταπίνεις τον δίκαιο? Γιατί ενεργείς κατά αυτόν τον τρόπο, και ποιος θα σωθεί μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που έρχονται? Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κακά που μας περιβάλλουν?» Και αν, αγαπημένα μου αδέλφια, τότε πράγματι η απειλή ήταν πάρα πολύ μεγάλη για το λαό Ισραήλ, οι δυσκολίες και τα προβλήματα τρομακτικά, πόσο μάλλον σήμερα στον κόσμο αυτό που ζούμε? Και αν τότε έφτανε το τέλος για 70 χρόνια του λαού Ισραήλ, πόσο μάλλον σήμερα που το τέλος για τη γη φτάνει για τους αιώνες των αιώνων. Είναι γεγραμμένο, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συλληφθεί καιροί κακοί. Κακές περιστάσεις, δυσκολίες θα αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα στη ζωή μας, και ιδιαιτέρως ο λαός του Θεού.
Και λέω ιδιαιτέρως γιατί είναι γεγραμμένο ότι η κρίση του Θεού θα αρχίσει πρώτα από τον οίκον του Θεού για να διακαθαρίσει το αλώνιόν του, για να επιστρέψει τους χλιαρούς και για να ζωοποιήσει όλους. Μην περιμένουμε από εδώ και στο εξής εύκολες καταστάσεις στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας, στην εκκλησιαστική μας, στην επαγγελματική μας, σε κάθε μορφή της ζωής μας. Αποκλείεται να έρχονται πιο εύκολα τα πράγματα. Θα φτάνουμε πολλές φορές στην αδυναμία του Αβακούμ που έλεγε «Έως πότε, Κύριε, δεν κάνεις κάτι τέλος πάντων? Έως πότε, Κύριε, δεν ενεργείς?» Θα βλέπουμε να γίνονται πράγματα απρόβλεπτα, παράξενα, δύσκολα, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε και δεν μπορούσαμε ποτέ να τα υπολογίσουμε ότι θα ξεσηκώνονται και θα ξεσηκώνονται. Έως πότε, Κύριε? Ακούγοντας λοιπόν την απάντηση του Θεού σκληρή, έτσι την κρίνει ο Αβακούμ και έτσι είναι, σκληρή, δύσκολη, θα φέρω πιο πολλά κακά. Εσύ βλέπεις αμαρτία και ειδωλολατρία και παράβαση και ανομία, εσύ βλέπεις δυσκολίες, εγώ θα φέρω πιο μεγάλα κακά. Εγώ θα φέρω κρίση και καταστροφή. Και παραξενεύεται ο Αβακούμ. Εγώ περιμένω, Κύριε, έλεος, χάρη, σπλάχνα. Εσύ είσαι Θεός που μας αγαπάς, ειρήνης. Εσύ είσαι πάντοτε ο υπερασπιστής μας. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές οι χριστιανοί αναρωτιόνται σε όλους τους αιώνες πώς επέτρεπε ο Θεός τα λιοντάρια να τρώνε τους χριστιανούς. Πώς επέτρεπε ο Θεός τις αιρέσεις και την αποστασία να ξεκινήσει. Πώς επέτρεπε ο Θεός στο Μεσαίωνα τις ιερές εξετάσεις, τα συγχωροχάρτια και δεν ενεργούσε και σιωπούσε. Πώς επέτρεπε ο Θεός τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, την περίφημη εκεί σφαγή των χριστιανών, και δεν επενέβαινε και δεν ενεργούσε. Πώς επέτρεπε ο Θεός στη συνέχεια που δημιουργήθηκε μια καινούργια εκκλησία πάνω στο Ευαγγέλιο διαμαρτυρόμενη, τις παρεκκλήσεις, τις αιρέσεις. Πώς επέτρεπε και επιτρέπει ο Θεός το κοσμικό φρόνημα να εισβάλλει μέσα στις εκκλησίες και να τις αλωτριώνει? Πώς επιτρέπει ο Θεός μέσα σε οικογένειες χριστιανικές δυσκολίες, προβλήματα, καταστασίες? Είναι ένα ερώτημα αναπάντητο. Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί ο άνθρωπος να δώσει εξήγηση και ερμηνεία. Το γιατί, και μάλιστα τα γιατί, βασανίζουν τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί όλα αυτά? Και όχι τώρα, πάντοτε. Γιατί σιωπάς, Θεέ? Γιατί δεν ενεργείς? Γιατί δεν επεμβαίνεις? Γιατί αφήνεις έτσι τα πράγματα αχαλιναγώγητα, αδέσποτα? Πολλές απαντήσεις έρχονται στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά καμία δεν την ανακουφίζει. Γιατί έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός, και είναι αληθινό αυτό, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει γιατί έχει χαρίσει στη ζωή του ανθρώπου, δεν επεμβαίνει γιατί έχει χαρίσει στον άνθρωπο την απόλυτη ελευθερία. Αλλά τότε, μπροστά σε αυτό το φοβερό γιατί, βρέθηκε και ο Αβακούμ και είπε, θα σταθώ στη σκοπιά μου και θα παραμείνω
πάνω στον πύργο προσευχόμενος και εξητώντας το Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού να δώσει απάντηση και ειρήνη στη ψυχή μου. Το Λόγο του Θεού να με διδάξει την οδόν που πρέπει να περιπατήσω σε τέτοιες καταστάσεις δύσκολες. Το Λόγο του Θεού να μου αποκαλύψει, να μου φανερώσει, να μου δώσει φως. Τρεις σοβαρές ερωτήσεις. Κύριε, δώσε μου απάντηση στο γιατί. Πρώτον. Δεύτερον, φανέρωσέ μου την οδόν την οποία πρέπει να περιπατώ. Και τρίτον, δώσε μου φως να μη σκοντάφτω και να μη χάνω το δρόμο μου και να μην πλανιέμαι μέσα στις σκέψεις της καρδιάς μου και του νου μου που με ταλαιπωρούνε μέσα σε αυτά τα ερωτηματικά αλλά και τις εικόνες που βλέπω γύρω μου. Δώσε μου απαντήσεις. Θέλω τρεις συγκεκριμένες απαντήσεις και ο Θεός θα του δώσει τέσσερις. Και επιμένει όμως, και αυτό είναι το ωραίο χαρακτηριστικό, η επιμονή του Αβακούμ. Θα περιμένω, θα προσμένω, δεν θα μετακινηθώ. Εκεί θα σταθώ αμετακίνητος να δω τι θα μου πει ο Θεός και είμαι έτοιμος να αποκριθώ σε Αυτόν βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και είναι έτοιμος να αποκριθεί στο Θεό γιατί δεν πιστεύει ότι υπάρχει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Γιατί? Ποια είναι η οδός την οποία πρέπει να περπατήσω? Δώσε μου φως να μην προσκόπτω και να μην χάνω τον προσανατολισμό μου από τους διαλογισμούς της καρδιάς μου και της ψυχής μου και του νου μου. Και απεκρίθη ομολογεί ο Αβακούμ προς εμέ Κύριος και είπε: γράψε την όραση που θα σου δώσω και έκθεσον αυτήν επάνω σε λευκούς πίνακες, πάνω σε πέτρες, ώστε όποιος κι αν τρέχει ακόμη χαμένος μέσα στους διαλογισμούς του, μέσα στην αγωνία του και στους φόβους του, να μπορεί να αναγιγνώσκει και να κατανοεί. Διότι αυτή η όραση, αν και δεν είναι άμεσα εκτελεστή, όμως στο τέλος θα αποκαλυφθεί και δεν θα ψευστεί. Γνώρισε ότι κι αν αργοπορεί, εσύ να προσμένεις αυτή την όραση, γιατί βεβαίως θα έλθει και δεν θα βραδύνει. Είναι μια απάντηση που φανερώνει στον Αβακούμ ότι υπάρχει απάντηση στο γιατί της ψυχής σου. Υπάρχει οδηγία και διοίκηση Πνεύματος Αγίου στην οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Υπάρχει φως ουράνιο να σε ξεμπερδέψει από τα μπερδέματα των διαλογισμών και των σκέψεων της καρδιάς σου και του νου σου. Και αυτή είναι η απάντηση, ότι μέσα σε όλα αυτά ο δε δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Ο δε δίκαιος, η πρώτη απάντηση. Ο Θεός απευθύνεται, ενδιαφέρεται και πρόκειται να ενεργήσει στον δίκαιο ενώπιον των οφθαλμών του. Στο δίκαιο άνθρωπο, ο οποίος αναγνωρίζει, γιατί αυτός είναι ο δίκαιος, τα λάθη του,
τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του και ζητάει από τον Πατέρα Θεό το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίζει πάντοτε από πάσης αμαρτίας. Η απάντηση λοιπόν στο γιατί είναι γιατί ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει στους άδικους παρά μόνο με κρίση και παιδεία, αλλά με ευμένεια, με έλεος θα επέμβει στους δίκαιους. Στους δίκαιους όχι με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία είναι σαυρόμικο ρούχο, αλλά με τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εξέρχεται ως ύδατα ζώντα και καθαρά από την πηγή των ζώντων υδάτων που είναι ο Ιησούς Χριστός, για να πλύνουν, να αγιάσουν και να καθαρίσουν τον άνθρωπο που αναγνωρίζει ότι εις πολλά πτέει, μετανοεί, επιστρέφει στο Θεό, επικαλείται το όνομα του Χριστού και ο Θεός τον σώζει και από εκεί και πέρα τον οδηγεί στην οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσει. Σε μια οδό ζωής, γιατί μπροστά στους ανθρώπους ο Θεός με το Λόγο του φέρνει την οδόν της ζωής, της ευλογίας και της δόξας του Θεού. Και από την άλλη μεριά ο Θεός φέρνει και αποκαλύπτει στους ανθρώπους την οδόν του θανάτου, της κατάρας και της αιώνιας απώλειας. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά σε όλους τους ανθρώπους μέσα από το Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι που εκλέγουν την οδόν της κατάρας, του θανάτου και της αιώνιας απώλειας περπατάνε μόνοι τους στο σκοτάδι, χωρίς βοήθεια, χωρίς υπεράσπιση, με κρίση, παιδεία, μη τυχόν, και επιστρέψουν και μετανοήσουν και έλθουν να περπατήσουν την άλλη οδό, την οδό της ευλογίας, της χάρης, της δόξας και της αιώνιας ζωής. Υπάρχει λοιπόν οδός. Υπάρχει απάντηση στο γιατί. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι δίκαιοι ή είναι δίκαιοι. Υπάρχει η απάντηση στην οδό, την καινούρια. Πώς θα ζήσω από εδώ και στο εξής, πώς θα περπατήσω? Θα περπατήσεις δια της πίστεως σου, την οποία έχεις και στην οποία σου έχει χαρίσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μέσα από το Λόγο Του. Και η απάντηση είναι φως. Γιατί όταν άνθρωπος περπατάει δια πίστεως, εν δικαιοσύνη, τότε ζει μέσα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Είναι λοιπόν η απάντηση στα ερωτήματα όλων μας σήμερα. Καθώς βλέπουμε δυσκολίες από εδώ, δυσκολίες από εκεί, προβλήματα μπροστά μας, προβλήματα πίσω μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στους συγγενείς μας, μέσα στις δουλειές μας, μέσα στην εκκλησία πολλές φορές, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στους διαλογισμούς μας, μέσα στην είσοδό μας και στην έξοδό μας, μία είναι η λύση και μία είναι η απάντηση. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Και αυτός ο δρόμος ο καινούριος θα σας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Ένας είναι ο δρόμος, αδελφοί αγαπητοί, που θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της καρδιάς μας. Δικαιωθέντες δε εκ πίστεως γίναμε σύμμορφοι του Υιού του Θεού, ο οποίος παρέδιδε στις τρομακτικές θλίψεις, ταλαιπωρίες, υβρισμούς, ονειδισμούς που επέτρεψε ο Θεός και σιωπούσε και δεν επενέβαινε και δεν ενεργούσε για να τον ελευθερώσει τον Υιόν του το μονογενή, γιατί γι' αυτό τον απέστειλε, για να ονειδιστεί,
για να ταλαιπωρηθεί, για να υβριστεί, για να τριχωμαδηθεί, για να ραπιστεί, για να ραβδιστεί, για να του φορέσουν ακάνθινο στέφανο και σιωπούσε. Γιατί αυτή ήταν η αποστολή του, αυτό ήταν το έργο του. Τον έστειλε τελικά για να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και εκεί να έρχονται να τον φτύνουνε. Αν είσαι Υιός Θεού, κατέβα. Και δεν επενέβαινε. Δεν απαντούσε, δεν ενεργούσε. Αλλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε το πνεύμα του Χριστού, που όποιος δεν το έχει δεν είναι αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Και εν τέλει δια της πίστεως αυτού ανέζησε, καθώς ο πατέρας τον ανέστησε εκ νεκρών την τρίτη μέρα. Και γιατί τον άφησε τρεις μέρες? Γιατί αυτή ήταν η αποστολή του, να κηρύξει Ευαγγέλιον αιώνια ζωή, σωτηρίας και ειρήνης Θεού και στους νεκρούς. Και όταν τέλειωσε η αποστολή του και το έργο του, τότε τον ανέστησε και ανεστήθη δια της πίστεως αυτού. Πλήρης κατατοπιστική απάντηση, η οποία προσθέτει και ένα τέταρτο και μια τέταρτη διευκρίνηση παρακυρίου. Αυτή είναι η αποστολή σου, αυτό είναι το έργο σου, εκεί πρέπει να μείνεις, έτσι πρέπει να είσαι δίκαιος και να περπατάς διαπίστεως, όχι δια της όψεως, ούτε δια της ακοής, ούτε δια της αισθήσεως, διαπίστεως ότι ο Ιησούς Χριστός σε έθεσε εκεί για να ολοκληρώσεις την αποστολή σου, ώστε να απολαύσεις πολύ καρπό, για να απολαμβάνεις εις τους αιώνες των αιώνων πολύ μισθό, και ο μισθός σου να είναι πλήρης. Ο Θεός σε έθεσε εκεί, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, μέσα σε αυτή τη συγγένεια, μέσα σε αυτή την εργασία. Αυτός είναι ο σταυρός σου, αυτό είναι το έργο σου, αυτή είναι η αποστολή σου. Μην αθυμείς, μην περιφρονείς το έργο του Θεού στη ζωή σου. Μέσα από αυτό το έργο, μέσα από αυτή την ταλαιπωρία, μέσα από αυτό το σταυρό, πρώτον θα ζήσεις, θα αναστηθείς δια της πίστεώς σου, και δεύτερον όλους αυτούς που ο Θεός σου βάλε δίπλα σου, ο Θεός θα τους σώσει. Ένεκεν του ονόματός σου, ένεκεν του ονόματός του, ένεκεν της δόξης του, ένεκεν του θελήματός του. Εμείς λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ένα και κάτι έχουμε να πούμε μπροστά στην πλήρη, ολοκληρωμένη και τέλεια απάντηση, οδηγία νέου δρόμου, φωτισμού μέσα στο σκοτάδι της καρδιάς μας και της ψυχής μας, αλλά και επαγγελίας για καρποφορία μεγάλη. Μία απάντηση έχουμε: γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί.